Και το Υπουργείο αποδέχτηκε, ενέκρινε ε, την πρόταση... σύμφωνα με την οποία θα παραχωρηθούν προς τους θηνοτρόφους μας... 9 σχεδόν εκατομμύρια ευρώ. Πιο συγκεκριμένα, α, θα στηριχθούν οι εγωπροβατοτρόφοι μας... με ένα ποσό της τάξης των 3,2 εκατομμυρίων ευρώ. Οι χειροτρόφοι μας με ένα ποσό της τάξης του 2,7 εκατομμυρίων, εκατομμυρίων ευρώ. Η αγελαδοτροφία με ένα ποσό της τάξης του 1,7 εκατομμύρια ευρώ, η πτυνοτροφία με 1,3 εκατομμύρια και η κονικλοτροφία με 25.000 ευρώ. Ε, θεωρούμε ότι αυτή η στηρίξη θα αποσυμφορήσει την κατάσταση, θα ανακουφίσει τους κτηνοτρόφους μας και θα δώσει χρόνο στην αγροδιατροφική αλυσίδα να λειτουργήσει μετακυλίζοντας αυτό το κόστος σε όλους τους κρίκους της. ...και όχι μόνο στις πλάτες των χτινοτρόφων μας. Ε, η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αγροτικές οργανώσεις... ...και τους εκπροσώπους των χτινοτρόφων μας... ...θα παρακολουθεί την κατάσταση... Ε, ...και εκεί που κριθεί ότι πρέπει να παρέμβει... ...στο πλαίσιο της νομιμοτήτας, πάντοτε... ...δεν θα διστάσει να το πράξει και πάλι. Παράλληλα σήμερα α, το Υπουργικό Συμβούλιο... Σε συνέχεια της χθεσινή συνάντηση που είχαμε στι πυρόπληκτε περιοχέ τη Ορεινή Λάρνακα και Ρεμεσού με τον Υπουργό Εσωτερικών, ε, ενέκρινε την εισήγηση, την πρόταση του Υπουργείου μας για διαφοροποίηση των μέτρων που είχαν εγκριθεί αμέσω μετά την πυρκαγιά, ούτω ώστε να καλυφθούν και επιπρόσθετε κατηγορίε αγροτών ή να παρασχεθεί ε, επιπρόσθετη ψηλότερη βοήθεια στις περιπτώσεις που κρίναμε ότι αυτό θα έπρεπε να γίνει. Έτσι, για παράδειγμα, καλύπτονται και οι μη επαγγελματίε αγρότες με έναν τρόπο πιο άμεσο και ολοκληρωμένο, ενώ καλύπτονται και κατηγορίες αγροτών οι οποίες δεν προβλέπεται να στηριχθούν με βάση τα εφιστάμενα σχέδια, όπως για παράδειγμα η μελισσοκόμη μας, τα ελαιοτριβία και κάποιε επιχειρήσει όπω τα παντοπολία και τα εστιατόρια. Σε αυτέ τι περιπτώσει θα αποζημιωθεί και το προϊόν, το αγροτικό το προϊόν το οποίο έχει επηρεαστεί από την πυρκαγιά. Περισσότερε λεπτομέρειε θα δώσουν η λειτουργοί και τα στελέχη του Τμήματο Γεωργία σε επισκέψει που θα κάνουν στην περιοχή σε συνεννόηση πάντοτε με τις τοπικές κοινότητες. Ε, Ευχαριστώ, για, ναι. α, μια ερώτηση, αν μου επιτρέπετε. Αυτά τα 9 εκατομμύρια τα οποία θα δοθούν και θα διαμοιραστούν, όπως θα είπατε, πότε θα ξεκινήσει αυτή η διαδικασία? Ε, για τους εγώ προβατοτρόφους μας, που είναι συντριπτική πλειονότητα, ε, θα καταβληθεί προσπάθεια να δοθούν μαζί με τις κεφαλικές επιδοτήσεις που θα δίνονταν πριν το τέλος του χρόνου. Άρα, ε, τα 3,2 αν δεν καλολάθωσε προς τους που είναι και πάρα πολλοί θα, θα παραχωρηθούν ε, πριν το τέλος του χρόνου. Για τις υπόλοιπες ε, για τις υπόλοιπες, ε, ομάδες αγρο, ε, των χτινοτρόφων μας είχαμε χθες συνάντηση με τον ε, ε, με τον Επίτροπο του ΚΟΑΠ μέσω του οποίου θα δοθούν αυτές οι ενισχύσεις ε, μας διαβεβαίωσαν ότι θα καταβάλουν ε, κάθε προσπάθεια για να δώσουν ε, όσο γίνεται πιο γρήγορα αυτή τη στήριξη. Αναμένεται ότι θα είναι στις αρχές το πρώτο τρίμηνο του, του νέου έτους. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πολύ σημαντικές αποφάσεις από την Υπουργό Γεωργίας, κύριε και κύριοι, είναι για αυτές τις